Από το 2009 φέρεται πως είχε ενημερώσει ο Ανδρέας Λούμπιτς στο κέντρο εκπαίδευσης της Lufthansa ότι είχε υποστεί σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των εισαγγελέων. Η Lufthansa, θυγατρική της οποίας είναι η Germanwings, εξηγεί σε ένα δελτίο τύπου ότι παρέδωσε την 24η Μαρτίου στην εισαγγελία του Düsseldorf επιπλέον έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι ο Ανδρέας Λούμπιτς είχε ενημερώσει τη σχολή πιλότων το 2009 ότι είχε υποστεί σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο. Ωστόσο, μετά είχε λάβει ιατρικό έγγραφο που πιστοποιούσε ότι ήταν σε θέση να χειριστεί αεροσκάφος. Ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας τις προηγούμενες ημέρες είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με τα αίτια που ενδέχεται να οδήγησαν τον συγκυβερνήτη να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους και ότι ο Λούμπιτς ήταν 100% ικανός να πετάξει. Εν τω μεταξύ, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διατεθούν 279 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια για κάθε νεκρό.